Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε αυτό το μέρος, με ένα θέμα το οποίο έχει πάρα πολλούς συμβολισμούς. Με ένα θέμα το οποίο αναμένεται να προκαλέσει όμορφα συναισθήματα. Με ένα θέμα το οποίο θα μας δώσει δύναμη και θα μας δείξει, οι πρωταγωνιστές του θέματος θα μας δείξουν πού πρέπει να στοχεύουμε και πού πρέπει να στρέφουμε το βλέμμα στην καθημερινότητα, στα απλά πράγματα της ζωής μας. Θέλω λίγο να πάμε, θα μπούμε στο κλίμα, αλλά θέλω λίγο, βλέπουμε πλάνα αυτή τη στιγμή. Δημήτρη, αν μπορούμε να τα δούμε ξεπλήρη οθόνη λίγο για να μπούμε λίγο στο κλίμα του θέματος. Τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή? Βλέπουμε μία ομάδα, μεταξύ αυτών η Νατάσα Ιπατηράκη, είναι ο Ριβάτισσα και διακοσμήτρια στην ιδιότητά της βέβαια. Και είναι και η Αγλαία η Κατσιγιάννη, η οποία είναι πρόεδρος Συλλόγου Παραπληγικών Δράμας και διεθνολόγος. Κατάφεραν να ανέβουν στην κορυφή του Κισάβου. Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση η Αγλαία, η πρόεδρος του Συλλόγου Παραπληγικών, χτύπησε πολλές φορές την καμπάνα της κορυφής. Μία κίνηση που διαχρονικά κάνουν όλοι οι επιβάτες οι οποίοι κατορθώνουν να ανέβουν πάνω στο βουνό και να κατακτήσουν αυτή την κορυφή. Να πούμε ότι η όλη δράση πραγματοποιήθηκε με το ειδικό αμαξίδιο που παραχώρησε η ομάδα «Τρέξε μαζί μου», που στάθηκε μεγάλος αρρωγός και στο μαραθώνιο της Θεσσαλονίκης και δίπλα στην προσπάθεια των δύο γυναικών. Μαζί με τις δύο γυναίκες, να πούμε, βρέθηκαν και φίλοι ορειβάτες της Συνοδού της Αγλαΐας, της Νατάσας Πατηράκη, από διαφορετικές πόλεις της Ελλάδας. Μία συντονισμένη προσπάθεια, πραγματικά, υποχρέωσή μας να αναδείξουμε αυτή την υπερπροσπάθεια των δύο γυναικών, και της Αγλαΐας και της Νατάσας. Κατάφεραν και βρέθηκαν σε ένα υψόμετρο σχεδόν 2.000 μέτρων. Ένα όνειρο το οποίο πραγματοποιήθηκε μέχρι το επόμενο όνειρο, μέχρι τον επόμενο στόχο. Συγκλονιστικές στιγμές, και θα το επαναλάβω, είναι υποχρέωσή μας εδώ στην Κρήτη σήμερα, έτσι το αντιλαμβανόμαστε εμείς, να προβάλλουμε αυτές τις εικόνες, αυτές τις ανθρώπινες εικόνες που πραγματικά ανατριχιάζεις βλέποντας αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους να κατορθώνουν να φτάνουν τόσο ψηλά. Πάμε να συναντήσουμε την Αντάσα, την Πατηράκη και την Αγλαία, την Κατσιγιάννη. Βλέπουμε την Νατάσα. Νατάσα, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλη την ομάδα σας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, τηλεφωνικά θα έχουμε την Αγλαία. Θέλω λίγο να μας... καταρχάς συγχαρητήρια, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που τα λέμε. Είχαμε συζητήσει για αυτό το εγχείρημα. Πόσο δύσκολη ήταν η προσπάθεια, για πες μας λίγο. Νίκο, εκείνη η μέρα δεν ήταν δύσκολη, ήταν πάρα πολύ εύκολη και είχαμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά όλοι. Υπήρχε ένα απίστευτο κλίμα από όλους τους ανθρώπους που ήταν παρόντες, σε όποια θέση και σε όποιο πόστο και να βρισκότανε. Ακόμα και ο καιρός μας αγκάλιασε, υπήρχε ένα σύννεφο πάνω μας, το οποίο όταν κατεβαίναμε άνοιξε και όλος ο καιρός και είχαμε ήλιο και η Αγλαία είδε και τη θέα λίγο που βλέπουμε από ψηλά. Οι προηγούμενες ημέρες ήταν λίγο δύσκολες, γιατί όπως ανέφερες και πριν, ο καιρός ήταν πολύ άστατος και αυτό μας είχε δημιουργήσει φοβερό στρες. Δεν ξέραμε αν θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε με ασφάλεια τη δράση. Φοβόμασταν κεραυνούς, φοβόμασταν βροχές. Τελικά όλα πήγανε πάρα πολύ καλά για άλλη μια φορά. Είναι η τέταρτη δράση που κάνουμε μαζί με την Αγλαία. Και στις τέσσερις, μέχρι τελευταία στιγμή, γίνεται ένας χαμός. Στο τέλος μας πάνε όλα τέλεια όμως. Λοιπόν, εγώ προτείνω, Νατάσα, να πάμε να συναντήσουμε και την Αγλαία. Ναι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, Αγλαία, σου μιλάω και στον Ενικό. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα στο Νατασάκι μου. Την καλησπέρα σε όλους που μας ακούνε και μας βλέπουν. Τελικά τα καταφέρατε. Τα καταφέραμε, αφού έχουμε την Νατάσα δεν φοβόμαστε τίποτα, τα καταφέραμε. Για πες μας για αυτό το συνέστημα, πώς ένιωσες? Τι να πω Νίκο, τα παιδιά με ρώτησαν το ίδιο στην κορυφή, με ρώτησαν πώς είμαι καθώς πλησιάζαμε. Και το μόνο που τους έλεγα είναι, παιδιά, όνειρο ζω και μην με ξυπνάτε τώρα. Δεν ξέρω, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη. Αυτό λέμε και με την Νατάσα κάθε μέρα που μιλάμε. Εκτός το ότι κλαίμε, γιατί κλαίμε πολύ πραγματικά. Κλαίμε από χαρά εννοώ. Και ήταν κάτι συγκλονιστικό. Εγώ δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα εγώ να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν είμαι ούτε ο αθλητικός τύπος, ούτε ασχολούμαι με τα σπορ, αλλά από τότε που γνώρισα την Νατάσα έχουν αλλάξει πάρα πολλά και χαίρομαι γι' αυτό. Έχω γνωρίσει πάρα πολλές εμπειρίες νέες για μένα, συγκλονιστικές,
μοναδικές και τι να πω, είναι πράγματα που δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα να κάνω, να τα καταφέρω και όμως γίνανε και τα χάρη στο πίσω. Για πες μας, οι συνθήκες πώς ήταν, δυσκολευτήκατε? Αυτό που είπε και η Νατάσα, δηλαδή αν δεν μας άγχωνε τόσο πολύ ο καιρός, θα ήταν πιο χαλαρή η διάθεσή μας, αλλά παρ' όλα αυτά πήγαν όλα καλά και να σου πω κάτι, στην αρχή λέγαμε δεν μας έκανε τη χάρη ο καιρός. Εγώ πιστεύω πως μας την έκανε τη χάρη ο καιρός, γιατί γνωρίσαμε το βουνό στις πραγματικές τις συνθήκες και μας έκανε τη χάρη και ο Θεός, γιατί πήγαμε με το καλό, ανεβήκαμε, όλοι με υγεία κατεβήκαμε, όλη η ομάδα, πραγματικά δεν ξέρω ποιον να πρωτοευχαριστήσω. Το σύνολο τρέξε μαζί μου, τους εθελοντές, αυτούς που ήταν μαζί, τις οικογένειες μας, πραγματικά δεν... Αυτό έλεγε τα παιδιά, ότι όσο και τα μέτρα της κορυφής, τόσο ευχαριστώ να πω στον καθένα σας και πάλι λίγα θα είναι. Να πάμε και στην Νατάσα. Νατάσα, ακούς τώρα την Αγλαία να τοποθετείτε έντονα τα συναισθήματα, μιλάτε καθημερινά. Κλαίτε καθημερινά, είναι όμορφο συνέστημα. Όπως το λες. Ξέρετε, το κλάμα δεν είναι μόνο όταν κάποιος άνθρωπος δυστυχεί και βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά το ξεχωριστό αυτό συνέστημα αποτυπώνεται και βγαίνει προς τα έξω μέσα από μια χαρά και μια μεγάλη επιτυχία. Το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά εσύ. Νίκο, αυτό που ουσιαστικά νομίζω ότι συνέβη την Κυριακή την περασμένη, ήταν ότι κατά κάποιο τρόπο επέστρεψε για άλλη μια φορά στην Αγραία κάτι που μου είχε δώσει. Πέρσι το Μάιο είχαμε μιλήσει πάλι, γιατί ήμασταν, αν θυμάστε, στα Ιμαλάια και ανεβήκαμε αρκετά ψηλά. Και είχα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Είχα το συνάκι όμως του Συλλόγου Παραπηλικών της Δράμας και σκεφτόμουν πόσα πολλά καταφέρνει η Αγραία. Και λέω, δεν θα το βάλεις κάτω. Και έτσι γύρισε το μυαλό μου και τελικά πήγα παραπέρα. Κατά κάποιο τρόπο, όπως με ανέβασε εκείνη τον προηγούμενο Μάιο, σε εισαγωγικά την ανεβάσαμε εμείς αυτό το Μάιο. Κάτι τέτοιο έγινε. Ήμασταν όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Όλοι όταν φύγαμε από εκεί λάμπανε τα πρόσωπά μας. Είχαμε όλοι πάρα πολύ αγάπη για αυτό που γινόταν. Πολύ ευλάβεια, πολύ σεβασμό και πάρα πολύ εμπιστοσύνη ένας τον άλλον. Ήταν απίστευτο πώς 40 άνθρωποι, 42 αν δεν κάνω λάθος, ήμασταν όλοι. Συνδεθήκαμε τόσο τέλεια και τόσο απόλυτα. Όλοι, δηλαδή μια απίστευτη εμπιστοσύνη ο ένας προς τον άλλον, πολύ αγάπη και δεν είναι, νομίζω αυτοί είναι οι λόγοι που κλαίμε συνέχεια από την Κυριακή, γιατί δεν μπορούμε πραγματικά να διανοηθούμε αυτό που πιστεύει, που συνέβη. Ξέρεις, συγχρονισμένοι 40 άνθρωποι. Ακριβώς, Αγλαία, ξέρεις ότι είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία να ανέβετε σε 2.000 μέτρα υψόμετρο. Αλλά έχεις αντιληφθεί τη δύναμη που δίνεις μέσα από την πράξη σου, με τη βοήθεια βέβαια της Νατάσας, στους ανθρώπους που σε παρακολουθούν, που σε στηρίζουν, ακόμα και σε αυτούς που δεν σε γνωρίζουν προσωπικά. Δεν ξέρω. Νομίζω πως όχι. Όχι ακόμη, γιατί για μένα ήταν μία προσπάθεια η οποία έγινε σε συνδυασμό με όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν και εγώ αναγνωρίζω προς αυτούς πόσο μεγάλη προσπάθεια έκαναν και πόσο θάρρος έδωσαν σε πολλούς ανθρώπους. Εγώ όπως τους έλεγα, παιδιά, μην αγχώνεστε για μένα, εγώ απλά κάθομαι. Αυτό τους έλεγα. Πιστεύαν ότι θα τρομάξω, με ρωτούσανε, είσαι εντάξει, τρομάζεις? Όχι, δεν τρόμαξα ούτε δευτερόλεπτο, τους είχα απόλυτη εμπιστοσύνη. Ήξερα ότι όλα θα πάνε καλά και όπως είπε η Νατάσα, ήταν ένα σώμα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, σε ένα τόσο καλοκουρδισμένο ρολόι να το πω, που ήμουν σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά και χαίρομαι πάρα πολύ αν έστω αυτό που κάναμε, δώσαμε ένα κίνητρο, μια επιθυμία και μια όθηση σε άλλους ανθρώπους, με αναπηρία ή όχι, να δοκιμάσουν κάτι που θα τους βγάλει στους έξω από τα όρια τους ή θα τους ξεβολέψει ή θα τους χαρίσει καινούργιες εμπειρίες. Εσύ, Νατάσα, αντιλαμβάνεσαι λίγο αυτό το οποίο πετυχαίνεις κάθε φορά με τις πρωτοβουλίες, πέρα από το αθλητικό κομμάτι? Νομίζω το τελευταίο που σε ενδιαφέρει είναι αυτό, είναι να βγάλεις προς τα έξω λίγο αυτή την κουλτούρα, αυτή την νοοτροπία και το πώς αντιλαμβανόμαστε ανθρώπους που πρέπει να σταθούμε δίπλα τους. Και αυτοί σε εμάς, βέβαια. Αυτό είναι και από τις δύο πλευρές. Νίκο, όχι, δεν το αντιλαμβάνομαι. Θα σου πω όμως, γιατί είμαι μέσα στην κατάσταση και το ζω. Οπότε αυτό που με νοιάζει εμένα ήταν να ανέβει φίλη μου ψηλά
Μένιζε πάρα πολύ καιρό τώρα. Η πρώτη σκέψη ήταν ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ότι ήταν ακατόρθωτο. Η δεύτερη ότι ήταν εντάξει, μπορεί να μην είναι και τόσο δύσκολο. Τέλος πάντων, μέχρι που τελικά η σκέψη δημιουργήθηκε για το πώς μπορεί να γίνει αυτή η ομάδα και το πώς μπορούμε να δεθούμε ώστε να καταφέρουμε να ανεβάσουμε πάνω την Αγλαία. Να μας ανεβάσει, δεν ξέρω τι από τα δύο τελικά έγινε. Αυτό μόνο που θα σου πω με συγκίνησε πολύ και έτσι σιγά σιγά αρχίζω να καταλαβαίνω κι εγώ τι συνέβη. Είναι που μας είπαν ότι την επόμενη μέρα το πρωί έδειξαν σε έναν νηπιαγωγείο το βίντεο που μας έφτιαξε ένας φίλος από την ομάδα. Κάποια τέτοια μηνύματα με κάνουν να καταλαβαίνω ότι okay, αυτό μπορεί να κινητοποιήσει κάποιον άλλον άνθρωπο. Μπορεί να είναι ένα παιδάκι που μπορεί να κοιτάξει μετά με διαφορετική ματιά ένα άλλο παιδάκι σε ένα μαξίδιο ή μπορεί να δημιουργήσει μια άλλη σκέψη. Αλλά νομίζω ότι γενικά και νομίζω ότι αυτό το έχουμε ξανααναφέρει ότι ο καθένας όπου κοιτάει πάει. Αν κάποιος θέλει να ζήσει διαφορετικά και να αλλάξει πράγματα στην καθημερινότητά του, θα τα αλλάξει. Το μόνο σίγουρο για μένα είναι ότι κανένας μας από τους 40 ανθρώπους που παρευρεθήκαμε εκεί δεν θα παρκάρει ποτέ σε ράμπα για αμαία άτομα, ότι θα βοηθήσει, δεν θα δυσκολέψει. Και αυτό το 40 ήταν πριν κάποιους μήνες 4 άτομα. Και ίσως σε λίγους μήνες γίνει 400 άτομα. Αυτό και μόνο ελπίζω και εύχομαι και πραγματικά όποιος θέλει να κοιτάξει αυτό εκεί θα κοιτάξει. Αγλαία, πόσες φορές χτύπησες την καμπάνα της κορυφής της, μέτρησες? Νομίζω αμέτρητες, δεν ξέρω, ακόμα ακούω την καμπάνα στα αυτιά μου. Στην αρχή τη χτυπούσαμε με την Αντάρσα, μετά τη χτύπησα μόνη μου, δεν ξέρω για όσο είχα το μημάντο στο χέρι μου, γιατί η Αντάρσα πρόβλεψε και γι' αυτό μπορώ να σας πω. Είχε μαζί της ένα μημάντα τον οποίο έδεσε στην καμπάνα και μου τον έδεσε στο δικό μου χέρι για να μπορώ να τη χτυπάω. Και εκείνη τη στιγμή δεν έγινε ούτε κρύβεται. Έβγαλα τα χέρια, βγάλαμε γάντια, βγάλαμε κουβέρτες, λίπη μπαν για να μπορέσω να πιάσω τον ημάντα και να το χτυπήσω και με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι και με την Νατάσα. Και γενικά ήταν, πώς λένε, ακούω καμπάνες από τη χαρά μου, εμείς τις ακούγαμε πραγματικά τις καμπάνες. Θέλω λίγο να εστιάσουμε, Αγλαία, πραγματικά αξίζει τον τόπο, στον όρο αναπηρία. Μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και παιδιά και έφηβοι και οικογένειες. Θεωρώ ότι ακόμα υπάρχουν ταμπού, αν και 2023 τώρα για ποια ταμπού μιλάμε. Πώς αντιλαμβάνεσαι τον όρο αναπηρία και τι περιμένεις από τους συνανθρώπους σου? Νίκο, θα συμφωνήσω μαζί σου. Υπάρχουν ταμπού, δεν υπάρχει λόγος να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Υπάρχουν ταμπού, υπάρχουν προκαταλήψεις. Δεν ξέρω, ίσως είναι όλα θέμα παιδείας. Εγώ γι' αυτό το λόγο πηγαίνω και στα σχολεία και μιλάω στα παιδιά για να έχουν πιο πολύ και την οπτική εικόνα και την γνωριμία με έναν άνθρωπο με αναπηρία. Η αναπηρία είναι ένας τρόπος ζωής. Και να σου πω και το άλλο. Η φύση δίνει το έλλειμμα. Η κοινωνία δίνει την αναπηρία. Όταν βάζουμε εμπόδια στους ανθρώπους, όταν δημιουργούμε τα οικοδομικά εμπόδια, τα πεζοδρόμια, τα στενές πόρτες, τα ασανσέρ κτλ. Όταν δεν υπάρχει πρόβλεψη για μια προσβάσιμη συγκοινωνία, το αστικό, στο κτέλ, στο τρένο, οπουδήποτε. Όταν ο γονιός θα κοιτάξει περίεργα κάποιον που είναι με αμαξίδιο, όταν είναι μαζί με το παιδάκι θα υιοθετήσει αυτή τη συμπεριφορά. Όταν αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους έτσι ακριβώς όπως είναι, δηλαδή άνθρωποι, άσχετα αν έχουν κάποια αναπηρία ή όχι, ή κάποιο έλλειμμα, τότε νομίζω δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά δυστυχώς η εμπειρία είναι μια τεχνητή κατάσταση την οποία δημιουργούμε με τη συμπεριφορά μας. Και αυτό είναι η πρώτη ερώτηση που κάνω όταν πάω στα σχολεία στα παιδιά. Τους ρωτάω αν ξέρετε να μου πείτε ποια είναι η μεγαλύτερη αναπηρία που υπάρχει. Και τότε τα παιδάκια χαίρονται πάρα πολύ γιατί το βλέπουν κάτι σαν quiz. Λέει το παιδάκι να μην βλέπει, να μην ακούει, να μην περπατά. Και τους λέω ότι νομίζω ότι οι δάσκαλοι εδώ πέρα πρέπει να δώσουν περισσότερη προσοχή για να βρουν την απάντηση. Και η απάντηση είναι η συμπεριφορά μας. Σε έχει πληγώσει κάποια συμπεριφορά ή μάλλον είμαι σίγουρος έχουν πληγώσει πολλές συμπεριφορές όπως όλους μας. Σου έχει μείνει κάποια συμπεριφορά που έτσι έχει αγγίξει, έχει... Ναι, θα ήταν περίεργο να έλεγα όχι και ενώ και όλους τους ανθρώπους τους έχουν εφερθεί πολλές φορές άσχημα για τον άλλο ή για τον λόγο και έτσι και εμένα πολλές φορές για την αναπηρία μου φέρθηκαν με άσχημο τρόπο, με έχουν διώξει από καφετέρια, έχουν παρκάρει στη ράμπα και όταν πήγα να παραπονεθώ μου είπανε παλιό ανάπηρη φύγει από εδώ ή έπρεπε να κάνω όπιση να σε πατήσω πριν σηκάσουμε.
έχουν χτυπήσει τη μητέρα μου κάποιος από μια καφετέρια, ιδιοκτήτης από το δράμα, γιατί απλά τους είπε, γιατί κάποιοι πελάτες τους είχαν παρκάρει στο βαμπυρικό πάρκινγκ μπροστά στην καφετέρια. Γενικά και οι χαρακτηρισμοί, ξέρεις τώρα κάποιες σημαίες που κολλάνε διάφοροι άνθρωποι. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, δεν μπορούμε να σταθούμε σε αυτό. Ο καθένας, ανάλογα με το χαρακτήρα του, είναι και συμπεριφορά του. Δεν μπορώ εγώ να μείνω πίσω και να πω γιατί και πώς. Απλά προχωράω. Αγλαία, δεν πειράζει. Ας αρκεστούν κάποιοι στη ρηχή νοοτροπία τους και στα ρηχά μηνύματά τους και ας έχουμε σένα και την Νατάσα μαζί να μας γεμίζεις την καρδιά και να στέλνεις μηνύματα και να εμπνέεις τη νέα γενιά. Άλλωστε, με το βλέμμα στη νέα γενιά πρέπει να είμαστε όλοι. Άλλοι το αντιλαμβάνονται, άλλοι κλείνουν τα μάτια και προχωρούν. Μέχρι πού θα φτάσουν δεν ξέρω. Και δεν αναφέρουμε ηλικιακά, αναφέρουμε στο μέσα τους, στην νοοτροπία και στην περιφορά. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, Αγλαία. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε, το γνωρίζεις αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι αφού είστε και εσείς δίπλα μας για κάθε προσπάθεια που κάνουμε με την Νατάσα, τα μηνύματά μας και η προσπάθεια τους θα ακούγονται περισσότερο και πιστεύω θα επηρεάσουμε λίγο προς το καλύτερο κάποιους ανθρώπους. Υποχρέωσή μας, αλλά μας δίνετε και πολλές αφορμές. Λοιπόν, Αγλαία, να σε ευχαριστήσω θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Νατάσα, δεν ξέρω ποιος κερδίζει περισσότερα. Εσύ από την Αγλαία ή Αγλαία από σένα? Πάρα πολύ ωραία το είπες, Νίκο. Αυτό που είπαν και πολλά παιδιά στην ομάδα είναι ότι πόσα πολλά πήραμε σήμερα. Εγώ το είχα ζήσει ξανά και ξανά με την Αγλαία, αλλά χάρηκα πάρα πολύ που το ζήσανε και άλλοι άνθρωποι και κάθε φορά γίνονται όλο και περισσότεροι και υπάρχει διάθεση όλο και περισσότερων ανθρώπων να έρθουν στην ομάδα και να βοηθήσουν. Αυτή τη φορά λέγαμε, παιδιά, δεν γίνεται να είμαστε άλλοι γιατί θα χάσουμε τον έλεγχο. Δηλαδή, τόσος πολλούς κόσμος ήθελε να έρθει. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και σημαίνει ότι ανοίγουν τα μυαλά. Λοιπόν, επόμενος στόχος, επόμενη πρόκληση, πότε θα τα ξαναπούμε, για πες μας. Θα τα πούμε από κοντά, Νίκο. Να τα καλά, να τη είδηση. Από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω, κάτι μιλάμε για να έρθουμε στον ημιμαραθώνιο της Κρήτης, με το καλό. Έτσι. Έχω κάτι ορειβατικές αποστολές τώρα εγώ μέσα στο καλοκαίρι και μετά είπαμε την Αγλαία ότι προγραμματίζουμε μάλλον για να έρθουμε στο Καροχώρι, να τρέξουμε εκεί στον ημιμαραθώνιο. Είχαμε μια πρώτη επαφή με τη διοργάνωση εκεί. Θα δούμε λίγο να περάσει και ο δύσκολος Αύγουστος και μάλλον θα τα πούμε από κοντά την επόμενη λοιπόν φορά. Λοιπόν, το αφήνω λοιπόν, ανατελεία βάζουμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Νατάσα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Υποχρέωσή μας, θα το ξαναπώ για ακόμα μια φορά.